Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε τη σελίδα 429 από το Ιώτα Γάμα κεφάλαιο. Είναι βιβλίο χρονικών Β. Βιβλίο χρονικών Β, σελίδα 429, κεφάλαιο Ιώτα Γάμα, κεφάλαιο 13. Βιβλίο χρονικών Β, κεφάλαιο Ιώτα Γάμα 13. Και βασίλευσε ο Αβιάβ επί των Ιούδαν εν το 18ο έτη του βασιλέως Ιεροβοάμ. 3 έτη βασίλευσε Ιερουσαλήμ. Το δε όνομα της μητρός αυτού ήταν Μιχαΐα, τη γάτηρ του Ουριήλ από Γαβάμ. Και το πόλεμος μεταξύ Αβιά και Ιεροβοάμ. Και παρετάχθη ο Αβιά εις μάχην με στράτευμα δυνατών πολεμιστών 400.000 ανδρών εκλεκτών, και ο Ιεροβοάμ παρετάχθη εις μάχη μεταξύ αυτού με 800.000 ανδρών εκλεκτών δυνατών ενισχύ. Και σηκωθείς ο Αβιά επί το όρος Μαριάμ, Μαριαΐμ, το εν το όρι Εφραΐμ, είπεν, «Ακούσατε μου Ιεροβοάμ και πάσο Ισραήλ, δεν πρέπει να γνωρίσετε ότι ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, έδωκε την βασιλεία επί των Ισραήλ διαπαντός εις τον Δαβίδ εις αυτόν και στους ιούς αυτού με συνθήκην άλατος. Αλλά ο Ιεροβοάμ ο ιός του Ναβάτ, ο δούλος Σολομώντος ιού του Δαβίδ, εσηκώθη και επανεστάτησε εναντίον του Κυρίου αυτού, και συνήκθησαν προς αυτόν άνθρωποι μηδαμινοί, αχρίοι, και ενεδυναμώθησαν εναντίον του Ροβοάμ ιού του Σολομώντος, ότε ήτο ο Ροβοάμ νέος και απαλός στην καρδία, και δεν είναι δύνατο να αντισταθεί εις αυτούς. Και τώρα σεις λέγεται να αντισταθείτε εις την βασιλεία του Κυρίου, την εις τας χείρας των ιών του Δαβίδ, διότι είστε πλήθος πολύ, και έχετε με θεαυτόν χρυσούς μόσχους, τους οποίους ο Ροβοάμ έκαμε εις εσάς δια θεούς. Δεν αποβάλατε τους ιερείς του Κυρίου, δεν απεβάλατε τους ιερούς του Κυρίου, τους ιούς του Αρών και τους Λεβίτας, και κάματε εις εαυτούς ιερείς κατά τα έθνη της γης. Πάσο ώστις προσέρχεται να ιερωθεί με μόσχον βοός και 7 κρυούς γίνεται ιερεύς εις τους μη θεούς. Αλλά εμείς τον Κύριο έχουμε θεόν ημών και δεν εγκαταλείπωμεν αυτόν. Και οι ιερείς λειτουργούντες εις τον Κύριον είναι οι ιοί του Αρών και οι Λεβίτες επί την εργασίαν και καίουσι προς τον Κύριον καθεκάστην ημέραν και καθεκάστην εσπέραν ολοκαυτώματα και θυμίαμα ευώδες. Και διατέθουσι τους άρτους της προθέσεως επί της τραπέζης καθαράς και την λιχνία τη χρυσήν και τους λίχνους αυτούς διανακαίει πάσαν εσπέραν, διότι εμείς φυλάτωμεν τη φυλακήν Κυρίου του Θεού, σεις όμως εγκαταλείπετε Αυτόν. Και ιδού ο Θεός Αυτός είναι με θυμών επικεφαλής και ιερείς Αυτού με ηχητικά σάλπιγγας να ενηχώσει εναντίον σας. Ιη Ισραήλ, μην πολεμείτε εναντίον Κυρίου του Θεού των πατέρων σας, διότι δεν θέλετε ευωδοθεί. Ο δε Ιεροβοάμ έστρεψε την ενέδραν για να περιέλθει εκ των όπισθεν αυτών και ήσαν κατά πρόσωπον του Ιούδα και η ενέδρα όπισθεν αυτών. Και όταν περιέβλαψεν ο Ιούδας ιδού η μάχη το έμπροσθεν και όπισθεν αυτών. Και βόησαν προς τον Κύριον και οι ιερείς εσάλπισαν με τα σάλπιγγας. Τότε οι άνδρες Ιούδα ηλάλαξαν, και καθώς ηλάλαξαν οι άνδρες Ιούδα, ο Θεός επάταξε τον Ιεροβοάμ και πάντα τον Ισραήλ έμπροσθεν του Αβιά και του Ιούδα. Και έφυγον οι Ισραήλ απέμπροσθεν του Ιούδα, και παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις τας χείρας αυτών. Και έκαμον ο Αβιά και ο λαός αυτού εις αυτούς φαγήν μεγάλην, και έπεσαν τραυματίοι εκ του Ισραήλ 500.000 ανδρών εκλεκτών, και ταπεινώθησαν οι Ισραήλ εν το καιρό εκείνο, οι δε Ιούδα υπερίσχυσαν επειδή ήλπισαν επί Κύριον των Θεών των πατέρων αυτών. Και κατεδίωξεν ο Αβιάβ εξοπίσω του Ιεροβοάμ και έλαβε παρά αυτού πόλεις, την Βεθήλ και τα σκόμας αυτής, και την Ιεσανά και τα σκόμας αυτής, και την Εφραήν και τα σκόμας αυτής, και δεν ανέλαβε πλέον δύναμη ο Ιεροβοάμ εν τες ημέρες του Αβιά, αλλά επάταξε αυτόν ο Κύριος και απέθανε. Και ενεδυναμώθη ο Αβιά και έλαβε σε αυτόν 14 γυναίκας και γέννησε 22 ιούς και 16 θεγατέρες. Οι δε λοιπέ πράξεις του Αβιά και οι δύο αυτού και οι λόγοι αυτού είναι και γραμμένα εν τη ιστορία του προφήτου εν ειδώ. Αμήν.
Είναι γραμμένο, αγαπητά μου αδέλφια, και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, ότι όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος για διδασκαλία, έλεγχο, επανόρθωση, εκπαίδευση, για να είναι τέλειοι, κατηρτισμένοι οι άνθρωποι του Θεού και ετοιμασμένοι εις πανέργων αγαθών. Καλά λοιπόν κάνουμε και προσέχουμε στον προφητικό λόγο ακριβώς, γιατί μέσα από τον προφητικό λόγο θα λάβουμε αυτά τα οποία ο Θεός θέλει να δίνει. Γιατί η Καινή Διαθήκη δεν μπορεί να κηρυχθεί με άγνοια της Παλαιάς Διαθήκης. Όλη η Καινή Διαθήκη αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά και η Παλαιά Διαθήκη δεν μπορεί να κηρυχθεί αφεαυτής, αν δεν τη δει ο άνθρωπος του Θεού, το παιδί του Θεού, μέσα από το πρίσμα της Καινής Διαθήκης. Εάν διαβάσουμε την Καινή Διαθήκη από μόνη της, τότε το πιθανότερο είναι να ενοχληθούμε, να σκανδαλιστούμε ή να χάσουμε την πίστη μας. Όταν όμως διαβάζουμε την Καινή Διαθήκη και στρεφόμαστε και στην Παλαιά, τότε βλέπουμε καθαρά και διδασκόμεθα και ελεγχόμεθα και μας προτρέπει ο Θεός και οδηγούμεθα εις το να πράττουμε, αφού βρίσκουμε με εξήτηση το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Σήμερα λοιπόν θα ασχοληθούμε καταρχάς με τον Αβιά, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι βασιλιάς του Ιούδα, είναι γιος του Ιεροβοάμ, εγγονός του Σολομώντα και δισέγγονο του Δαβίδ. Είναι μέσα σε αυτούς που ο Θεός υποσχέθηκε απόλυτη και πλήρη ευλογία και μάλιστα τους εμπιστεύθηκε και το λόγο του, αλλά τους εμπιστεύθηκε και τον τόπο της κατοικήσεώς του και της δόξας του, το θυσιαστήριό του. Δηλαδή εκεί όπου θα μπορούσε ο κάθε ένας πιστός να πλησιάζει το Θεό και να μετανοεί και να καθαρίζεται, αλλά και να του αποκαλύπτεται ο Λόγος του Θεού, ο ίδιος ο Θεός, αλλά και να τον οδηγεί και να τον κατευθύνει ο Θεός. Ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης λοιπόν απεκαλύπτεται στο ναό του Σολομώντα. Και όποιος εξητούσε, λάμβανε. Στην Καινή Διαθήκη βεβαίως ο Θεός αποκαλύπτεται στο ταμείο του καθενός από μας ξεχωριστά. Όπως λοιπόν στην Παλαιά Διαθήκη, για να γνωρίσεις το Θεό, να σου αποκαλυφθεί ο Θεός, να συγχωρηθούν οι αμαρτίες σου και να λάβεις οδηγία και διδασκαλία, έπρεπε να πας μόνο στο ναό του Σολομώντα, κατά τον ίδιο τρόπο, με απόλυτη επέκταση των ορίων της παρουσίας του Θεού στην Καινή Διαθήκη, για να γνωρίσεις το Θεό, να σου συγχωρεθούν οι αμαρτίες, να σου αποκαλυφθεί ο Λόγος του Θεού, αλλά ταυτόχρονα και να έχεις οδηγία Πνεύματος Αγίου, σε έναν τόπο μπορείς να πας, και μόνο στο ταμείο σου, σε αυτόν τον τόπο όπου εν το κρυπτό αποκαλύπτεται ο Πατέρας και δια του Ιησού Χριστού οδηγείται ο πιστός εν Πνεύματι Αγίω στα Άγια του ουρανού, εκεί που είναι ο θρόνος του Θεού. Ας επιστρέψουμε όμως στον Αβιά, ο οποίος ήταν ένας βασιλιάς που κληρονόμησε τη βασιλεία από τον πατέρα του Ροβοάμ, ο οποίος δεν είχε πράξει αγαθά ενώπιον του Κυρίου, με αποτέλεσμα και πάντοτε στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή, όταν ο άνθρωπος δεν πράττει το θέλημα του Θεού, δεν στέκεται έτσι όπως το Θεός τον θέλει, τότε λιγοστεύει και μικραίνει. Η δύναμή του στην Παλαιά Διαθήκη και η επικράτειά του, στην Καινή Διαθήκη η δύναμή του στην παρουσία του Θεού. Είχε έλθει ο Σισάκ, ο βασιλιάς της Αιγύπτου, και είχε κατανικήσει και με το ζόρι και χάριν του Δαβίδ, του δούλου του, διατηρήθη ο λαός του Ιούδα. Αντίθετα, ο λαός Ισραήλ, οι 10 φυλές του Ιούδα, με βασιλιά τον Ιεροβοάμ, είχαν αποστατήσει, είχαν διασπαστεί από τον λαό του Ισραήλ εν γέννη, είχαν απομακρυνθεί, και αυτό που συμβαίνει πολλές φορές,
και στην Καινή Διαθήκη είχαν δημιουργήσει νέους θεούς, καινούριους θεούς και μάλιστα δύο βόδια, και είχαν δημιουργήσει νέο Ευαγγέλιο, και ο Λόγος του Θεού λέει αν κάποιος από εσάς ή και άγγελος από τον ουρανό σας κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο, ας είναι ανάθεμα. Είχε λοιπόν ο Ιεροβάμ δημιουργήσει νέο Λόγο Θεού, με αποτέλεσμα προσωρινά να ευωδούνται, αλλά με φυσικό και ανθρώπινο τρόπο, αλλά πνευματικά να ελαχιστοποιείται με απρόβλεπτες συνέπειες για το μέλλον. Δύο λαοί λοιπόν, δύο βασιλιάδες. Ο ένας βασιλιάς, ο Ιεροβάμ, ισχυρός με ανθρώπινη δύναμη και φυσική δύναμη, αλλά μακριά από το Θεό και χωρίς την χάρη, το έλεος και τη δύναμη του Θεού στη ζωή του και στο λαό του, στην επικράτειά του. Και από την άλλη μεριά, ένας αδύναμος βασιλιάς, ο Αβία, που είχε κληρονομήσει νικημένο λαό, αλλά όμως είχε κάτι που τον διέκρινε στα μάτια του Θεού και του δίνε ισχύ στην παρουσία του Θεού. Είχε την ελπίδα του στο Κύριο. Ενώ ο Ιεροβοάμ είχε την ελπίδα του στις δυνάμεις του, στις επιτυχίες του. Και τώρα βρέθηκαν αντιμέτωποι. Ήρθε η στιγμή να βρεθούν αντιμέτωποι. Και μάλιστα ο Ιεροβοάμ, με υπερηφάνεια, με απόλυτη εμπιστοσύνη στις δυνατότητές του, αποφάσισε ότι είναι ο καιρός, καθώς αυξήθηκε η δύναμή του στις 10 φυλές του Ισραήλ, να κατακτήσει και τον Ιούδα. Αλλά εκείνο το οποίο χαρακτηρίζει τον Αβία είναι ότι δεν λογαριάζει τι λέει ο Θεός. Που είναι, αδελφοί αγαπητοί, και το μήνυμα σήμερα. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν λογαριάζει τι λέει ο Θεός, περπατάει κατά σάρκα και γκρεμίζεται μέσα στη σάρκα του. Έστω και αν έχει το όνομα ότι είναι πιστός. Εγώ θα προχωρήσω εν αληθεία και λίγο παραπάνω. Έστω και αν είναι πιστός. Όταν στη σκέψη μας και στις αποφάσεις μας και στις επιδιώξεις μας ξεχνάμε το ταμείο μας, την προσευχή μας, τη γνώμη του Θεού, τα αποτελέσματα αποκλείεται να είναι καλά, έστω και αν ακόμη υπάρχει βεβαιότης για απόλυτη επιτυχία. Γιατί τελικά την επιτυχία και την αποτυχία, το καλό και το κακό, την ευλογία και την κατάρα, δεν τη φέρνει ποτέ άνθρωπος ούτε στον εαυτό του, ούτε στην οικογένειά του, ούτε στο περιβάλλον του. Πάσα δόσης αγαθή και παν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνουν εκ του Πατρός των φώτων, στον οποίο δεν υπάρχει αλλίωσης ή σκιά μεταβολής. Το ζητούμενο σε κάθε άνθρωπο είναι το αύριο να είναι καλύτερο από το σήμερα. Και στην προσωπική μας ζωή και στην οικογενειακή μας ζωή και στην πνευματική μας ζωή και στην εκκλησιαστική μας ζωή και σε ολόκληρη τη ζωή μας, μέχρι τα βαθιά μας γεράματα, όσα επιτρέψει ο Θεός να ζούμε. Το ζητούμενο λοιπόν είναι η εύνοια του Θεού. Δεν υπάρχει τύχη, ούτε υπάρχει δυνατότητα απεριόριστη ή μεγάλη στον άνθρωπο. Μόνο εύνοια Θεού υπάρχει ή απομάκρυση Θεού υπάρχει. Και η εύνοια του Θεού δεν εξαρτάται καθόλου από τη βεβαιότητα που έχουμε στην καρδιά μας. Η εύνοια του Θεού δεν εξαρτάται καθόλου από τις δυνατότητες και τις ικανότητες τις οποίες έχουμε και τις οποίες έχουμε λάβει και αυτές παρά Κυρίου. Ο Θεός έχει δώσει ή ο Θεός έχει επιτρέψει να έχουμε, μέχρι να φτάσουμε στη στιγμή της δοκιμασίας. Και πολλές φορές ο Θεός επιτρέπει αύξηση
για να βρεθούμε στη δοκιμασία. Δηλαδή, αν ο Ιεροβουάμ εκείνη την περίοδο είχε στρατό αντί 800.000 με αντίπαλο στρατό 400.000 του Ιούδα, είχε 400 ή λιγότερες χιλιάδες στρατό, είχε μικράν δύναμη, ποτέ δεν θα επετίθετο εναντίον του Ιούδα και ποτέ δεν θα αποδεικνυότανε ότι είναι αδόκιμος και ποτέ δεν θα φανερωνότανε η δόξα του Θεού. Δηλαδή η δόξα του Θεού αποκαλύπτεται όχι μόνο στη δύναμη του ανθρώπου, γιατί ο Θεός μας έδωσε όχι πνεύμα δειλίας αλλά δυνάμεως αγάπης και σοφρονισμού, αλλά η δόξα του Θεού αποκαλύπτεται πολύ περισσότερο στην αδυναμία του ανθρώπου και στη δύναμη του αντιπάλου, του εχθρού. Όταν δηλαδή βλέπουμε τον εχθρό να αυξάνει σε δυνάμεις, να υποψιαζόμαστε ότι εφόσον στη μικρή προσωπική δύναμή μας μείνουμε στερεοί και αμετακίνητοι ελπίζοντες εις τον Θεόν, επίκειται να αποκαλυφθεί η δόξα του Θεού μέσα από την αδυναμία την ανθρώπινη. Ο χριστιανός δεν βλέπει με τα μάτια του κόσμου τούτου, αλλά έχει όραση Θεού μέσα από το Λόγο του Θεού και δια Πνεύματος Αγίου. Ο χριστιανός δεν ακούει με τα αυτιά του κόσμου τούτου, αλλά έχει ότα πεπαιδευμένων εντός του, τα οποία ο Κύριος έθεσε και γνωρίζει το μέλλον, αναγνωρίζει το μέλλον, υπολογίζει το μέλλον και σκόπιμα δε λέω προφητεύεται εις αυτόν το μέλλον, γιατί ο άνθρωπος του Θεού έχει σοφία και αρχή σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου. Έχει σοφία και διακρίνει το καλόν και το κακόν, το τίμιον και το αχρίον, και εκλέγοντας το τίμιο και απορρίπτοντας το αχρίον, η ελπίδα του είναι βεβαία και ασφαλής ότι η εύνοια του Θεού θα αποκαλυφθεί ένδοξα στις επόμενες ημέρες και στον επόμενο χρόνο. Ο κόσμος βλέπει τις δυνατότητές του και τις δυνάμεις του, τις μετράει, τις υπολογίζει και ξεκινάει. Ο άνθρωπος του Θεού βλέπει την πίστη του στο Λόγο του Θεού, την ελπίδα του εάν είναι μόνο στον Κύριο, τη ζωή του αν είναι σε αγιασμό και καθαρότητα, εάν είναι σε υπακοή, και γνωρίζει με τα βεβαιότητος ότι η δόξα του Θεού πρόκειται να αποκαλυφθεί πολύ περισσότερη όταν είναι μικρά η δύναμή του. Εδώ αδερφοί αγαπητοί, θέλω να διευκρινίσουμε κάτι. Ο χριστιανός δεν φοβάται την αμαρτία, ούτε τους αμαρτωλούς. Γιατί για την αμαρτία μου και μας έχει πληρώσει ο Χριστός. Το Θεό φοβάται. Το Θεό υπολογίζει. Το Θεό λατρεύει. Για τις αμαρτίες τις οποίες έχω κάνει στο παρελθόν έχει πληρώσει ο Χριστός, αλλά και για τις αμαρτίες που έχω κάνει στο μέλλον και πάλι έχει πληρώσει ο Χριστός. Αλλά έχει ισχύ το αίμα του Ιησού Χριστού όταν με φόβο Θεού είμαι έτοιμος πάντοτε και να μετανοήσω και να αλλάξω δρόμο και να τρέξω και να σταματήσω και να προχωρήσω και να υποχωρήσω κατά την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Ο χριστιανός ξέρει ότι μόνο όσοι διοικούνται, όχι αναμάρτητοι, γιατί δεν υπάρχει αναμάρτητος, μόνο όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Αγίου είναι παιδιά του Θεού και ο Θεός είναι ευμενής αυτούς. Και αυτό ο αδύναμος το ήξερε. Και όχι μόνο το ήξερε, αλλά και το εξέφρασε.
Και αυτό που πιστεύουμε ο Θεός θέλει και να το ομολογούμε. Γιατί μόνο εάν πιστεύσεις εν την καρδία σου τι, όλα τα πράγματα του Θεού, και ομολογήσεις με το στόμα σου τι, όλα τα πράγματα του Θεού, τότε θα σωθείς. Και ο Αβιά έκανε ακριβώς αυτό που ήθελε ο Θεός. Μα ακριβώς. Βγήκε και να πολεμήσει με μισό στρατό, με μικρή δύναμη. Αλλά αυτά που είχε στην καρδιά του και πίστευε, αυτά εξέφρασε. Ιεροβοάμ, μην προχωράς, δεν θα ευωδοθείς, γιατί η μάχη σου δεν είναι εναντίον ημών, αλλά είναι εναντίον του Κυρίου των δυνάμεων. Και εμείς βγαίνουμε να πολεμήσουμε, γιατί η μάχη ημών δεν είναι εναντίον σου, αλλά είναι με τη χάρη και με τη βοήθεια του Θεού. Ο Θεός θα την κάνει, δεν είναι δική μας, είναι του Κυρίου. Πριν ακόμη ξεκινήσει, η μάχη είχε τελειώσει. Και είναι πολύ σοβαρό, αδελφοί αγαπητοί, πριν ξεκινάς τον πόλεμο να έχεις νικήσει. Και πώς γίνεται αυτό? Αυτό γίνεται γιατί η νίκη πραγματοποιείται πρώτα στον ουρανό. Όταν πείσεις τον Θεό με την υπακοή σου, την προσευχή σου, όταν βρεις χάρη ενώπιον του Θεού με την ταπείνωσή σου, όταν ξεσηκώσεις τους ουράνιες δυνάμεις με την ελπίδα σου ότι ο Κύριος θα είναι μαζί σου, τότε συμβαίνουν πράγματα τα οποία εσύ δεν βλέπεις, αλλά ο Θεός εργάζεται. Σηκώνει το Θεός, σηκώνει οι δυνάμεις του Θεού, εγείρεται ο Κύριος μαζί με τα στρατεύματά του και κάνει πράγματα τα οποία μόνο εκ των υστέρων εμείς γνωρίζουμε. Γι' αυτό λέω, είναι ανάγκη σε κάθε τι που αποφασίζουμε στη ζωή μας και ξεκινάμε, να είμαστε βέβαιοι ότι η νίκη ήδη δια του Ιησού Χριστού έχει πραγματοποιηθεί και περπατάμε με ασφάλεια στα ίχνη του Χριστού. Δεν πάμε να πολεμήσουμε δηλαδή, αλλά πάμε να νικήσουμε. Δεν πάμε να ταλαιπωρηθούμε, αλλά πάμε να ευλογηθούμε. Δεν πάμε να συντριφθούμε, αλλά πάμε να θριαμβεύσουμε. Δεν πάμε με δισταγμό και με αμφιβολία, αλλά πάμε με δύναμη πίστεως και δύναμη Πνεύματος Αγίου. Πού? Σε όλα. Σε όλες τις καταστάσεις της ζωής μας. Ακόμη όταν μια γυναίκα πάει να γεννήσει, ακόμα όταν δύο παιδιά πάνε να παντρευτούνε, ακόμα όταν κάποιος άντρας πάει να πιάσει μια δουλειά ή και γυναίκα, ακόμα όταν μπαίνουμε και ξεκινάμε το σχολείο, το πανεπιστήμιο, κάθε ενέργεια της ζωής μας μας δίνει τη δυνατότητα ο Θεός να ξεκινάμε νικητές εκ των προτέρων. Έτσι νόμιζε ότι πήγαινε ο Ιεροβοάμ, νικητής εκ των προτέρων, γιατί είχε διπλάσιο στρατό. Πήγε με αισιοδοξία, με βεβαιότητα, με ασφάλεια ότι θα κατακτήσω, θα συντρίψω. Αλλά έκανε ένα μεγάλο λάθος. Ό,τι σκέφτηκε ήταν λάθος, γιατί δεν έλαβε υπόψη του το θέλημα του Θεού. Ο Αβιά όμως, αυτό που σκέφτηκε, αυτό που πίστεψε, αυτό που ομολόγησε, ο Θεός το πραγματοποίησε και μάλιστα πολύ καλύτερα και με μεγαλύτερη δύναμη. Εξήλθε νικών
δια να νικήσει και νίκησε. Επαναλαμβάνω. Εξήλθε νικών και δια να νικήσει και νίκησε. Σκέψου, αδερφέ, το μήνυμα που ο Θεός θέλει να σου δώσει. Ότι έχεις τη δυνατότητα να εξέρχεσαι πάντοτε με τη βεβαιότητα της νίκης, η οποία είναι εξασφαλισμένη χι δια δυνάμεως σου, δε δια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματος του Κυρίου των δυνάμεων. Και αυτό ισχύει όταν η αδυναμία σου είναι μεγάλη. Αν μάλιστα η αδυναμία σου είναι τελεία, τότε η δύναμη του Θεού θα αποκαλυφθεί πλήρως δόξης στο τέλος της υποθέσεως. Έχουμε μπροστά μας καιρούς κακούς, δύσκολους. Διάβασα εκτές, δεν ξέρω αν είναι σωστό ή όχι, κάποιες προβλέψεις που κάνανε οι οικονομολόγοι για την Αμερική και εν γέννη για τον κόσμο. Και μίλησαν σε χρονική περίοδο μικρή, από 2 μήνες έως 12 μήνες. Τρομακτική οικονομική κρίση, και παρομοίασαν τον Μπαράκ Ομπάμα με τον Γκορμπατσόφ, ο οποίος είχε λέγει πολλά καλά λόγια, αλλά αποτέλεσμα άσχημο. Δεν ξέρω αν θα γίνει, δεν πιστεύω τι θα γίνει, αλλά ένα ξέρω και πιστεύω, ότι ο Κύριος έρχεται, ότι οι καιροί είναι κακοί και ότι ο κάθε ένας από μας σήμερα προτρέπεται από τον Κύριο των δυνάμεων να εξέρχεται νικών και για να νικήσει. Όχι με αισιοδοξίες και γνώμες ανθρώπινες και γήινες και στηριζόμενοι σε ικανότητες και δυνατότητες ανθρώπινες, αλλά μόνο με την ελπίδα μας στον Κύριο, το φόβο του Θεού, την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου και υπάκουη στο Λόγο του Θεού, χωρίς να φοβόμαστε ποτέ για τα λάθη μας, χωρίς να φοβόμαστε και να απογοητευόμαστε από τις αποτυχίες μας και από τις αμαρτίες μας, χωρίς δηλαδή να φοβόμαστε και να απογοητευόμαστε για τις αδυναμίες μας. Γιατί στην αδυναμία μας θα φαίνεται ο Κύριος των δυνάμεων δυνατός. Αμήν. Να ψάλλουμε τον ύμνο 216.